Και να πάμε τώρα στον καρδιολόγο τον κύριο Ηλία Σιώρο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό και γραμματέας της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιώρα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στον Ευαγγελισμό, αλλά εσείς έχετε και μια σφαιρικότερη εικόνα μέσα από την ΕΝΑΠ. Σας ακούμε. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι μάλλον φαίνεται να αποδίδουν τα μέτρα της απομόνωσης του πληθυσμού, όμως στα νοσοκομεία δεν είναι η κατάσταση ίδια. Δηλαδή, έχουμε ένα αντιφατικό φαινόμενο. Το Ευαγγελισμός και το Αττικό Νοσοκομείο δέχονται με τα περιστατικά, δηλαδή και γενικής εφημερίας όπως έχουμε εμείς σήμερα, και το Αττικό, αλλά και ύποπτους για νοσηλεία. Επομένως, πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει ανακοινώσει το Υπουργείο ότι έχει περίπου 2.500 κρεβάτια για νοσηλεία, όχι για ΜΕΤ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν τόσοι αναξιοποίητοι χώροι που δεν έχουν προσωπικό. Να σας πω συγκεκριμένα. Στο νοσοκομείο των Ίμιτς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Δεν έχουν δεχτεί άρρωστο ακόμα. Δεύτερον, 100 κλίνες στο νοσοκομείο Σωτηρία δεν έχουν διατηρηθεί ακόμα ή μαθαίνω ότι θα διατηρηθούν μόνο 30 προς το παρόν. Το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής με 50 κλίνες δεν έχει δεχθεί ακόμα. Το νοσοκομείο το Άτικα που είπανε για τη Δυτική Αττική μας ενημερωθήκαμε ότι έχουν 400 κλίνες προς διάθεση. Έχει ανακοινώσει βέβαια το Υπουργείο κάποιες προσλήψεις γιατρών, έτσι δεν είναι, κύριε Σιώρα? Ορίστε. Λέω, έχουν ανακοινωθεί κάποιες προσλήψεις ότι θα γίνουν ιατρών. Έχουν ανακοινωθεί, αλλά είναι λιγοστές σε σχέση με τις ανάγκες. Μάλιστα. Εδώ στον Ευαγγελισμό έχουν έρθει περίπου 60 νοσηλευτές. Και έχουν την εντύπωση ότι θα προσληφθούν και 15 γιατροί για τις μηνάδες όμως. Έχει απομονωθεί ένας ολόκληρος όροφος περίπου 90 κρεβάτια. Και αν αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων που δεν θέλουν ΜΕΘ, πρέπει να διατεθούν και άλλα κρεβάτια. Δεν μπορεί ο Ευαγγελισμός να σηκώσει περισσότερο βάρος, γιατί τα επίγοντα περιστατικά που έχουν η εφημερία σήμερα, το έμφραγμα, το ατύχημα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες ασθένειες, βεβαίως. Και μια άλλη διάσταση, ένας είναι καρκινοχθής. Και κάποια στιγμή πρέπει να χειροποιηθεί και αυτός. Είναι ένα ημιεπίγον ή και επίγον περιστατικό. Με τον τρόπο αυτό να ακυρωθεί η υγεία τέτοιων περιστατικών. Δεν έχουν ακυρωθεί, έχει μειωθεί η προσέλευση όντως, αλλά από εδώ και μπρος τα πραγματικά επίπεδα περιστατικά που δεν είναι προσβεβλημένα από κορονοϊό, όλοι θα αυξάνουν, γιατί υπάρχει ένας μήνας που πέρασε που έχουμε μειωμένη προσέλευση αυτών των περιστατικών και βάσει τόσο υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς λέμε μέχρι εδώ ο Ευαγγελισμός, μέχρι εδώ το Αττικό, να μην προχωρήσουν άλλο οι δέσμευση κοινών για να έχουμε χώρο για τα πραγματικά επίπεδα περιστατικά που δεν έχουν κορονοϊό. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Το δεύτερο θέλω να τονίσω είναι ότι γίνεται άδληση προσωπικού από το ήδη υπάρχον. Και ένα μέρος μεν εντάξει, γιατί τα εξωτερικά ιατρία δεν λειτουργούν, ένα μέρος από τους χειρουργούς, από τους αναισθησιολόγους έχει αποσπαστεί για τις ΜΕΘ κτλ. Όμως, εάν έχουμε προσβολή του προσωπικού που μέχρι στιγμής, από ό,τι μας είπαν, δεν έχουμε κάποιο βεβαιωμένο κρούσμα στον Ευαγγελισμό, κάποιοι ενδεχομένως να χρειαστεί να μπουν σε καραντίνα. Άρα θέλουμε δεξαμενή. Θέλουμε δεξαμενή προσωπικού που θα μπορεί να να τα εξέλθει, βεβαίως. Ακριβώς και για αυτή. Και το ήδη υπάρχον προσωπικό που έχει ανακληθεί από άλλες υπηρεσίες για να καλύψει αυτές τις ανάγκες στο maximum της κρίσης δεν αρκεί. Πρέπει άμεσα να ανοίξουν αυτές οι άδειες κλίνες σε άλλα νοσοκομεία και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε εμείς στην Ομοσπονδία και στην ΕΙΝΑΠ και τα σωματεία μας για επίταξη, τη λέξη επίταξη, να επιταχθεί η λειτουργία τους με όρους δημοσίου. Δηλαδή η Κύπρος έκανε επιστράτευση όρους. Πρέπει να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σιώρα, σας ακούμε, ναι. Στην Ιρλανδία έγινε επίταξη ιδιωτικών δομών. Στα εργαστήρια πρέπει να γίνει επίταξη του εργαστηρίου για να έχουμε αυτά που κάνουν το τεστ, δηλαδή πρέπει να γίνει γρήγορα η απάντηση, γιατί αν κάποιος έρχεται ύποπτος και περιμένει ένα 24ωρο την απάντηση και νοσηλεύεται μέσα, καταλαβαίνετε ότι αν είναι αρνητικός υπάρχει περίπτωση και αυτός να μολυνθεί. Άρα ζητάμε
και προσωπικό, ζητάμε και τις κλίνες που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο να τις αξιοποιήσει, αλλά παραπέρα ζητάμε και την αξιοποίηση, την επίταξη. Ο κύριος Υπουργός είπε χθες ότι... Κύριε Σιώρα, πρέπει να κλείσουμε, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Αυτό ζητάμε και αυτή είναι η ιστορική εικόνα. Εμείς πάντως δίνουμε το καλύτερο εαυτό μας και αυτό να το ξέρει το ξέρουμε, ο κόσμος. Το ξέρουμε και ο κόσμος το αναγνωρίζει. Το αναγνωρίζει. Υλικά επίσης, υλικά προστασίας. Μας δίνουν σε όλα τα νοσοκομεία με το σταγονόμετρο. Ναι, κύριε Σιώρα. Μπλούζες, μάσκες και τα λοιπά. Κάνουμε έκκληση. Δεν γίνεται διαφορετικά να έχετε πάμε δίκιο. Μια ασφάλεια να εξετάσουμε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο καρδιολόγος, ο κύριος Ηλίας Σιώρας, ο οποίος είναι πρόεδρος, όπως είπαμε, του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό και γραμματέας της ΕΙΝΑΠ.